Ariel, μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει οικιακές συσκευές σε πάρα πολύ προσιτές τιμές. Ήδη έχω εμπιστευτεί την εταιρεία 2 φορές και έχω αγοράσει ένα κλιματιστικό και ένα πλυντήριο πιάτων, θα δείτε και σχετικό link πάνω δεξιά. Μόλις έπεσε στα χέρια μου μια τηλεόραση από τη συγκεκριμένη εταιρεία και σκέφτηκα να κάνω ένα review. Βλέπετε, Tekkon κανάλι, Γιάννης εδώ και αν έχετε και εσείς περιέργεια να δείτε την ποιότητα κατασκευής, πώς συνδέεται, πώς λειτουργεί και τι μας προσφέρει η τηλεόραση της Ariel στο εύρος τιμής περίπου 95 ευρώ, δεν έχετε παρά να μας κάνετε παρέα μέχρι το τέλος του βίντεο. Ενώ παράλληλα, εάν θέλετε να μας βοηθήσετε, κάντε μια γραφούλα στο κανάλι μας πατώντας αυτό εδώ το κουμπάκι, ναι, TekkonGR, πατήστε και το καμπανάκι να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας και δώστε μας τη δύναμη να συνεχίσουμε. Για έλατε να δούμε την πιο VFM τηλεόραση της αγοράς. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι μας δείχνει η συσκευασία. Μας δείχνει ότι έχει ενσωματωμένο media player, μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε φλασάκι και να παίξουμε κάποια ταινία, να παρουσιάσουμε φωτογραφίες, μουσική ακόμα. Εδώ μας δείχνει ότι τα χρώματα είναι HDMI, ότι έχουμε καλή απόκριση στα χρώματα, ακόμα και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για PC monitor εκτός από τηλεόραση. Από την κάτω μεριά μας δείχνει τώρα 32 inches το μέγεθος της οθόνης, HDTV, Save Energy, το πρότυπο των ελληνικών καναλιών, USB και 2 HDMI εισόδου. Από την πάνω μεριά μας δείχνει την ενεργειακή κλάση, 27 kWh ανά 1000 ώρες λειτουργίας της τηλεόρασης μας, κατάσταση F και το μέγεθος της οθόνης. Ariel LED TV και μοντέλο του 2023. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε την εγχείρησή μας και να δούμε τι εμπεριέχεται μέσα στη συσκευασία. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι τα πλαστικά ποδαράκια που τοποθετούμε βιδωτά από την κάτω μεριά, εάν θέλουμε να βάλουμε την τηλεόρασή μας πάνω σε κάποιο έπιπλο. Η ίδια μας η τηλεόραση τη βγάζουμε προσεκτικά από την κούτα της και βλέπουμε βέβαια τα εγχειρίδια χρήσης. Πρέπει να τα ανοίξουμε. Εδώ βλέπουμε ένα αυτοκόλλητο που μας δείχνει τα προτερήματα της τηλεόρασής μας, ότι έχει audio jack, ότι είναι λεπτό το πάνελ, χωρίς frame, HDMI 2, USB, ενεργειακή κλάση όπως είπαμε και πιο πριν, 27 kW στις 1000 ώρες λειτουργία, αυτοκόλλητο, και το τηλεκοντρόλ μας. Απλό τηλεκοντρόλ, τίποτα ιδιαίτερο για να χειριστούμε άνετα και ωραία όλες τις ιδιότητες της τηλεόρασής μας. Εμπεριέχονται βέβαια και οι μπαταρίες. Xiaomi τα ακούμε και βλέπουμε και τις βίδες οι οποίες τις βάζουμε στα ποδαράκια για να σταθεί τη τηλεόρασή μας και το εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά. Εδώ βλέπουμε πώς θα στήσουμε την τηλεόρασή μας. Σιγά σιγά παίρνουμε ένα κατσαβιδάκι, βάζουμε τα ποδαράκια μας στα πλαστικά με τις βίδες και είναι έτοιμη η τηλεόρασή μας. Από την πίσω μεριά βλέπουμε τις εισόδους, HDMI 2, 2 USB, audio jack. Και από την κάτω μεριά βλέπουμε τη σύνδεση combo, optical έξοδο, οπτική ίνα και η κεραία μας. Εδώ βλέπουμε τις εσοχές που μπορούμε να βάλουμε κάποια βάση για να βάλουμε την τηλεόρασή μας στον τοίχο εάν θέλουμε και το καλώδιο τροφοδοσίας που δεν είναι αποσπόμενο. Και επίσης στην κάτω μεριά της τηλεόρασής μας βλέπουμε τα κουμπιά τα οποία μπορούμε να χειριστούμε την τηλεόρασή μας χωρίς τη βοήθεια του τηλεκοντρόλ. On off, μενού κτλ. Πάμε σιγά σιγά να βάλουμε μπαταρίες στο τηλεκοντρόλ μας και να βάλουμε την τηλεόρασή μας σε λειτουργία. Βάζουμε τις μπαταρίες μας, βάζουμε το ρεύμα στην τηλεόρασή μας, οθόνη εκκίνησης, Ariel, και το πρώτο πράγμα που μας δείχνει να κάνουμε η τηλεόρασή μας είναι να σετάρουμε τη γλώσσα. Εννοείται βέβαια ότι έχει ελληνικά και αυτό κάνουμε. Έπειτα με τη βοήθεια του μενού πηγαίνουμε να σετάρουμε τα κανάλια, να πιάσουμε τα δορυφορικά είτε τα ψηφιακά που διαθέτουμε, κάνουμε το σκανάρισμα, βρίσκει όλα τα κανάλια, όπως βλέπουμε και στο βίντεό μας, και μπουμ, το πρώτο πράγμα που μας δείχνει τηλεόρασή μας είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Βλέπουμε πώς εναλλάζονται τα κανάλια στην τηλεόρασή μας, η ταχύτητα. Βλέπουμε την εικόνα παρόλο που είναι 720, που είναι ευκρινέστατη και τα χρώματα πάρα πολύ σωστά και ζεστά.
Με τα κανάλια βέβαια βλέπουμε και τις πληροφορίες που φέρει το κάθε κανάλι όταν είναι ψηφιακό από την κάτω μεριά. Επίσης τώρα από το τηλεκοντρόλο μας, από το info, μπορούμε να καθορίσουμε ποια συσκευή έχουμε συνδέσει στην τηλεόρασή μας και να παίξει παράλληλα. Δηλαδή θέλουμε να παίξει Digital TV, AVI, Combo, HDMI 1, HDMI 2 ή Media, δηλαδή το φλασάκι μας, οπότε καθορίζουμε από ποια πηγή θα αναπαράγεται το περιεχόμενο που θα δούμε στην τηλεόρασή μας. Τώρα το τοποθετήσουμε στο USB στην τηλεόρασή μας ένα φλασάκι για να δούμε κάποια ταινία ή εικόνα ή μουσική ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε εμείς. Αυτόματα αναγνωρίζει από την τηλεόραση. Μέσα από το μενού επιλέγουμε το φάκελο. Επιλέγουμε την ταινία και αυτόματα αναπαράγεται από την τηλεόρασή μας με τον ενσωματωμένο media player που διαθέτει, χωρίς η τηλεόραση να είναι Smart TV. Και εννοείται βέβαια ότι υποστηρίζει και ελληνικούς υπότιτλους όπως βλέπουμε και στο βίντεο. Η εικόνα είναι καθαρή, ευκρινέστατη και μπορούμε να τη διαχειριστούμε όπως εμείς θέλουμε μέσα από το μενού του Media Player της τηλεόρασής μας. Εδώ αυξάνουμε την ένταση, να δούμε μέχρι πώς μπορεί να αυξηθεί η ένταση της τηλεόρασης και αν παραμορφώνεται ο ήχος μας. Επίσης η τηλεόραση διαθέτει και έξοδο οπτική σύνα, οπότε μπορεί την τηλεόρασή μας να τη συνδέσουμε σε ένα εξωτερικό καλύτερο σύστημα ήχου μέσω της ψηφιακής οπτικής σύνας. Εδώ βλέπουμε ότι μπορούμε να συνδέσουμε την τηλεόρασή μας ακόμα και σε TV Box, οπότε αυτόματα μπορούμε να την κάνουμε και Smart TV. Όπως μπορείτε να δείτε πάνω δεξιά που έχουμε παρουσιάσει το TV Box της Xiaomi. Εδώ βλέπουμε ότι μπορούμε να δούμε και Netflix, να περιηγηθούμε στο Netflix, όμορφα και ωραία. Βέβαια αυτό είναι η ικανότητα του TV Box και όχι της τηλεόρασης. Βλέπουμε ότι είναι όμορφα και ωραία τα μενού και παρουσιάζεται μια χαρά στην τηλεόρασή μας. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στο εύρος τιμή των 95 ευρώ η συγκεκριμένη τηλεόραση της Αριέλης μας δίνει ένα κομψό σχεδιασμό χωρίς περιθώρια γύρω από την οθόνη, ένα όμορφο πάνελ LED, παρόλο που είναι 720p είναι ευκρινέστατο, όμορφα χρώματα, λεπτό design και κάθεται πάρα πολύ όμορφα πάνω στο έπιπλο μας. Γιατί ο άλλος και από εμάς περιμένει λίγο να χαμογελάσει. Δηλαδή πια είναι infotainment καθαρό όλα τα πρωινά. Ξέρεις, νομίζω έχει αλλάξει η έννοια της τηλεόρασης. Δηλαδή αυτό που κάποτε λέει... Αυτή λοιπόν είναι η τηλεόραση της Αριέλη στο εύρος τιμή περίπου 95 ευρώ. Στα πλεονεκτήματα, λεπτή και όμορφη κατασκευή, χωρίς περιθώρια γύρω από την οθόνη, παρόλο που είναι στα 720p η εικόνα είναι ευκρινής, με θερμά χρώματα, πληθώρα εισόδων, 2 HDMI, 2 USB, ακόμα και έξοδος με οπτική ίνα για να μπορούμε να τη συνδέσουμε σε καλύτερο ηχητικό σύστημα. Ενσωματωμένο media player, μπορούμε να τοποθετήσουμε USB φλασάκι με κάποια ταινία και μπορεί να την παίξει απευθείας στην τηλεόρασή μας ή κάποιες εικόνες και επίσης υποστηρίζει και ελληνικούς υπότιτλους. Στα μειονεκτήματα τώρα δεν βρήκα κάτι το ιδιαίτερο σε αυτό το εύρος τιμής. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ο ήχος που όταν τον αυξήσουμε αρχίζει και τρίζει λίγο το σύστημα. Οπότε μπορούμε να το συνδέσουμε και σε ένα οικιακό μας καλύτερο ηχητικό σύστημα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την αγάπη που μας δείχνετε μέσα από τα like, τις εγγραφές σας, ακόμα και τις παρατηρήσεις σας που με αυτόν τον τρόπο μας δίνετε τη δύναμη να κάνουμε καλύτερα βίντεο για εμάς, αλλά πάνω απ' όλα για εσάς. Και όπως πάντα ξέρετε, έπεται συνέχεια.